Θα διαβάσουμε ένα εδάφιο από την προς Φιλιππισίους επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο, από το 9 έως το 11. Όλα στους Φιλιππισίους ο Παύλος, μεταξύ των άλλων, από την αρχή τους λέει «Και τούτο προσεύχομαι». Προσεύχεται για τους Φιλιππισίους. «Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας έτη μάλλον και μάλλον». Εκείνο που προσεύχεται είναι να αυξηθεί, να πολύνει η αγάπη μέσα εις τους Φιλιππισίους. Να περισσεύσει η αγάπη σας έτη μάλλον και μάλλον, εις επίγνωσιν και πάσα νόησιν, δια να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι μέχρι της ημέρας του Χριστού. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης, τον δια του Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον του Θεού. Σκοπός του Θεού όταν μας έφερε και πάλι κοντά του ήτανε να μας φέρει κοντά, του για να μας δώσει τη ζωή του, και η ζωή του Θεού φυσικά όταν παίρνουμε τη ζωή του Θεού είναι εκείνο που με άλλα λόγια μέσα στην Αγία Γραφή λέγεται ο αγιασμός. Θυμόσαστε την προς Εβραίους επιστολή που μελετήσαμε, λέει ότι πρέπει να διώκουμε τον αγιασμό, χωρίς του οποίου ουδείς θα είδει το πρόσωπο του Θεού. Σκοπός του Θεού δεν ήταν απλώς να μας απαλλάξει από την αμαρτία και από την ενοχή της αμαρτίας. Αυτό ήταν μια προϋπόθεση. Δηλαδή, επειδή η αμαρτία μας εχώριζε από το Θεό, έπρεπε να τακτοποιηθεί η αμαρτία μας. Αλλά αυτό δεν ήταν ο σκοπός. Αυτό ήταν το μέσο δια του οποίου ο Θεός ήθελε να μας ξαναφέρει κοντά του για να μας χαρίσει τη ζωή του, να μας δώσει τη δική του τη ζωή, να ζούμε εν Θεό. Και τώρα, εφόσον πρέπει να είμαστε κοντά στο Θεό και να ζούμε τη ζωή του Θεού, και είναι εκείνο που είπαμε, που λέει η προς Εβραίους επιστολή, ότι η ζωή αυτή είναι η ζωή του αγιασμού, και χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού, εδώ έρχεται τώρα και μας λέει να περισσεύσει η αγάπη σας περισσότερο και περισσότερο, και λέει εδώ εις πάσαν να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και πάσα νόηση. Στο κείμενο λέει κάτι άλλο, λέει εν επιγνώση και πάση αισθήση. Το αισθήση από το νόηση έχει μια διαφορά. Είδατε, πολλές φορές λέμε εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος θα κάνει αυτό ή θα κάνει εκείνο, το διαισθάνομαι δηλαδή. Είναι εκείνο που απλώς λένε οι άνθρωποι, αυτός τα μυρίζεται όλα, τα μυρίζεται. Δηλαδή, χωρίς να έχει αποδείξεις, χωρίς να έχει συγκεκριμένα πράγματα, τα διαισθάνεται και λέει τα μυρίζει, τα μυρίζεται. Έτσι λένε, αυτός το μυρίστηκε αυτό. Αυτό θέλει να πει και εδώ, ότι ο χριστιανός πρέπει να νιώσει μέσα στην επίγνωση του Θεού και εν πάση αισθήσει. Όσο περισσότερο γνωρίζομαι το Θεό, όσο περισσότερο ενούμεθα μαζί Του, όσο περισσότερο ταυτιζόμαστε με το Θεό, γιατί το βάθος του αγιασμού είναι η ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Να ενωθεί ο άνθρωπος ώστε ο Θεός να εκτείνεται μέσα στην ζωή του ανθρώπου. Όταν φτάσει εκεί πέρα, τότε ο πιστός ο άνθρωπος αυξάνει σε τέτοιο σημείο ώστε να διαισθάνεται, πνευματικός, να διαισθάνεται τα πράγματα, να τα διαισθάνεται. Και αυτό θα γίνει φυσικά όταν αυξηθεί η αγάπη μας. Όταν αυξηθεί η αγάπη μας πρώτα προς το Θεό, και ύστερα η αγάπη και μεταξύ μας. Να αυξηθεί λοιπόν η αγάπη μας εν επιγνώση και πάση αισθήση, έχει σκοπό αυτό. Ίνα, λέει το κείμενο, διανά μεταφράζεται εδώ. Το ίνα σημαίνει σκοπό. Δια να διακρίνεται τα διαφέροντα. Δηλαδή, εάν αγαπήσουμε πάρα πολύ το Θεό, αν αυξηθεί και περισσεύσει η αγάπη μας για το Θεό, και η αγάπη αυτή δεν θα είναι μια διανοητική αγάπη, μια αφηρημένη αγάπη, μια πραγματική, μια πρακτική αγάπη. Η αγάπη, θα αγαπούμε το Θεό, και όταν αγαπούμε το Θεό θα ενούμεθα μαζί Του και φυσικά θα ζούμε μαζί με το Θεό. Όταν λοιπόν έτσι είναι η αγάπη μας για το Θεό, τότε αυξάνει η γνώση μας, αυξάνει η νόηση μας και αυξάνει η διέστηση αυτή η πνευματική, ώστε όταν μπροστά μας μπαίνουν πράγματα στην καθημερινή μας ζωή, να είμαστε σε θέση να τα διακρίνουμε,
να διακρίνουμε τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους. Και για τους πιστούς ανθρώπους, για τους πνευματικούς ανθρώπους, αυτό έχει εφαρμογή εις τα πνευματικά πράγματα. Θέλω να πω ότι όλα όσα παρουσιάζονται ως πνευματικά δεν είναι πνευματικά. Και γι' αυτό ο πιστός, όσο περισσότερο αυξάνει η αγάπη του για το Θεό, όσο περισσότερο μέσα στην αγάπη του αυτή για το Θεό ενώνεται με το Θεό και αυξάνει εν επιγνώση και πάση αισθήση, αρχίζει και διακρίνει τις διαφορές που υπάρχουν μέσα στα ζητήματα της πνευματικής ζωής, τις διαφορές. Να διακρίνει τα διαφέροντα. Τα διαφέροντα σημαίνει πράγματα τα οποία έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά το ένα από το άλλο. Είναι άλλα τα χαρακτηριστικά του ενός, άλλα του άλλου, και ο πιστός είναι σε θέση να τα διακρίνει. Πολλές φορές θα έχετε ακούσει κι εσείς ανθρώπους να λένε: «Μα και εκεί για το Χριστό μιλάνε, μα και εκεί για το Χριστό μιλάνε, και εκεί για το Χριστό, όλοι για το Χριστό μιλάνε». Και ακόμη γενικότερα για το Θεό. Για το Θεό δεν μιλάνε όλοι. Μιλάνε όλοι για το Θεό, αλλά να δούμε αν εκείνα τα οποία λένε και μιλάνε για το Θεό, αν είναι εκείνα τα οποία λέει ο Θεός. Λέει ο Θεός. Ο πνευματικός ο άνθρωπος, όσο περισσότερο αυξάνει, τόσο αυξάνει αυτή η διαίσθησή του, εφόσον αυξάνει και η σπάσα νόηση, αυξάνει και η διαίσθησή του, ώστε διακρίνει τα πράγματα τα οποία διαφέρουν μεταξύ. Τα μυρίζεται, πριν ακόμη να εκδηλωθούν, τα μυρίζεται. Τα αισθάνεται, τα διαισθάνεται. Να διακρίνεται τα διαφέροντα, ίνα λέει, με σκοπό. Να διακρίνεται τα διαφέροντα, ώστε, αποτέλεσμα, ώστε να είσαστε ειλικρινείς, ως πνευματικοί ειλικρινείς. Όχι να λέμε την αλήθεια, αυτό είναι προϋπόθεση να λέει ο πιστός την αλήθεια, αλλά να είμαστε ειλικρινείς εις τα πνευματικά πράγματα. Ειλικρινείς εις τα πνευματικά, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι, χωρίς να υπάρχουν προσκόμματα πνευματικά μπροστά σας, μέχρι της ημέρας του Χριστού. Εάν λοιπόν αυξηθεί η αγάπη μας, εν πάση νοήσει και αισθήσει, θα διακρίνουμε τα διαφέροντα με σκοπό, διακρίνοντας τα διαφέροντα, θα δούμε άλλο χωρίο που μας το λέει, ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού στο βάθος, να διακρίνουμε ώστε ακολουθώντας το θέλημα του Θεού να είμαστε πνευματικά ειλικρινείς, να είμαστε ειλικρινείς στην πνευματική μας ζωή, να είμαστε απρόσκοπτοι στην πνευματική μας ζωή μέχρι της ημέρας του Κυρίου. Μέχρι της ημέρας του Κυρίου. Ώστε, αυτό είναι το αποτέλεσμα, να είστε απρόσκοπτοι, ειλικρινείς και απρόσκοπτοι μέχρι της ημέρας του Χριστού. Σε μια τέτοια κατάσταση θα είμαστε πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Όχι πλήρης καρπών, γιατί αυτό θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς, πλήρης καρπών, ότι πρέπει να φέρω καρπό στη ζωή μου και σκέπτεται αμέσως ο άνθρωπος το έργο. Να τρέξω, να κάνω, να δείξω. Όχι, καρπών δικαιοσύνης. Η ζωή μας να απορρέει την δικαιοσύνη του Θεού, και αυτός είναι ο καρπός της ζωής μας. Η δικαιοσύνη του Θεού και ο αγιασμός μας είναι το ίδιο πράγμα. Η δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή μας και ο αγιασμός μας είναι το ίδιο πράγμα. Να είμαστε πλήρης λοιπόν καρπών δικαιοσύνης, τον δια του Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον του Θεού. Ώστε, αδελφοί μου, τι μας λέει εδώ η Αγία Γραφή? Μας λέει ότι πρέπει να διακρίνουμε τα διαφέροντα πνευματικώς. Και αλλού λέει η Αγία Γραφή, εξετάζεται παν πνεύμα. Παν πνεύμα εξετάζεται. Γιατί παν πνεύμα δεν είναι εκ του Θεού. Μπορεί να αφορά εις τα πνευματικά πράγματα, αλλά δεν είναι εκ του Θεού. Και ο πιστός πρέπει να εξετάζει παν πνεύμα. Εδώ μας λέει, εξετάζοντες, να διακρίνουμε τις διαφορές που υπάρχουν. Τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ειλικρινώς πνευματικών πραγμάτων και μεταξύ των πραγμάτων εκείνα τα οποία εμφανίζονται ως πνευματικά πράγματα, αλλά είναι νόθα πνευματικά. Δεν είναι ειλικρινώς πνευματικά πράγματα. Να διακρίνουμε λοιπόν τα διαφέροντα. Εάν θέλουμε να είμαστε παιδιά του Θεού, εάν θέλουμε να είμαστε πιστοί, εάν θέλουμε να έχουμε την ελπίδα του μέλλοντος αιώνος, της αιωνίου ζωής, δεν είναι αρκετό να πούμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθάρισε. Αυτό είναι μια προϋπόθεση, είπαμε. Ο Σταυρός του Χριστού ήταν το μέσο για να μας επαναφέρει ο Θεός στην παρουσία Του, να μας ενώσει μαζί Του και να μας δώσει τη ζωή Του. Αυτός ήταν ο σκοπός. Λοιπόν, δεν θα σταθούμε μόνο σε εκείνο, γιατί θυμόστε η όλη η επιστολή προς Εβραίους, αυτό ήρθε να πει, ότι οι άνθρωποι που παίρνουν τη σωτηρία με το Σταυρό του Ιησού Χριστού και από εκεί δεν προχωρήσουν ύστερα στην πνευματική ζωή, είδατε ότι ο κίνδυνος είναι να εκπέσουν
Και υπάρχουν ύστερα μεγάλες δυσκολίες τον άνθρωπο που πνευματικός ήταν και εξέπεσε να αποκατασταθεί πάλι πνευματικά. Μεγάλες δυσκολίες. Λοιπόν, γι' αυτό μας λέει, εδώ μας λέει ότι πρέπει να διακρίνουμε. Δεν είναι λοιπόν σωστό εκείνο που πολλές φορές οι πιστοί σκέπτονται. Βέβαια δεν είναι έτσι, για το Θεό όμως το λέει και αυτός. Αγαθή πρόθεση έχει. Ξέρετε, αυτά κάνουν ζημιά στην υπόθεση του Θεού. Το ναι του Θεού είναι ναι και το όχι του Θεού είναι όχι. Πρέπει να βρίσκουμε το ναι του Θεού και πρέπει να βρίσκουμε το όχι του Θεού. Όταν εκεί λέει, κάπου λέει ο Θεός όχι, εμείς δεν θα πούμε όχι λέει ο Θεός. Αυτός βέβαια δεν το λέει όμως με κακή πρόθεση. Έχει αγαθή πρόθεση. Δεν εξετάζεται η πρόθεση στην οποία έχουμε, αλλά εξετάζεται εάν είναι εκείνο το οποίο ο Θεός μας δίνει ή δεν είναι εκείνο που μας δίνει ο Θεός. Γι' αυτό εδώ έρχεται και μας λέει ότι πρέπει να διακρίνουμε τα διαφέροντα. Και δεν θα μπορέσουμε να διακρίνουμε τα διαφέροντα αν δεν αυξηθεί η αγάπη μας, εάν δεν περισσεύσει η αγάπη μας, η αγάπη μας προς το Θεό, ώστε μέσα σε αυτή την αγάπη που θα έχουμε για το Θεό, η επιθυμία μας είναι να είμαστε ενωμένοι με το Θεό, να ζούμε εν το Θεό, να ζούμε με τον Θεό, να ζούμε διά τον Θεό, να ζούμε. Και μέσα σε αυτή την επιθυμία μας και αυτή την αγάπη μας για το Θεό και αυτή την κοινωνία μας με το Θεό είναι θα γίνεται ο Θεός θα πραγματοποιεί την αύξησή μας και μέσα σε αυτή την αύξηση θα μπορέσουμε να διακρίνουμε τα διαφέροντα. Στην προς Εβραίους επιστολή που μελετήσαμε, θα το θυμάστε αυτό γιατί είναι από τα τελευταία, όχι από τα τελευταία αλλά το είχαμε τονίσει πολύ, στο 6ο κεφάλαιο, 5ο κεφάλαιο, 5ο κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Το 13 μιλάει για εκείνους οι οποίοι μετέχουν γάλακτος, για τους νηπίους, στο 13 εδάφιο. Και στο 14 λέει, τον τελείον όμως είναι οι στερεάτροφοι. Ήτινες τέλειοι δια την έξιν, εξαιτίας της συνηθίας. Αυτό θα πει διαμετιατική, σημαίνει εξαιτίας. Επειδή συνηθίσανε, επειδή τους έγινε έξις πια η πνευματική ζωή, ήτινες δια την έξιν έχουν τα αισθητήρια, βλέπετε το εν πάση αισθήσει που είπε εκεί, τα αισθητήρια τα έχουν γεγυμνασμένα εις το να διακρίνωση το καλόν και το κακόν. Βλέπετε και εδώ μας μιλάει στο εδάφιο αυτό, μας μιλάει για τους πνευματικούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν προχωρήσει και θεωρούνται τέλειοι. Τέλειοι όχι υπό την απόλυτη έννοια, αλλά τέλειος είναι ο άνθρωπος ο οποίος προχωρεί πνευματικά. Όσοι ουν τέλειοι το αυτό ασφρονόμεν. Και ήτι είσαι τέρος φρονή, βλέπετε, μπορεί να υπάρξει και ήτι είσαι τέρος φρονή. Αλλά εκεί που λέει ο Παύλος, όσοι ουν τέλειοι, δηλαδή, επομένως, συμπέρασμα, όσοι είμαστε τέλειοι, εννοεί εκείνους οι οποίοι έβαλαν πορεία την πρόοδο της πνευματικής του ζωής. Αυτή είναι η τέλειοι. Εδώ λοιπόν μας λέει των τελείων, αυτών των ανθρώπων που έβαλαν σκοπό τους την πρόοδο της πνευματικής του ζωής, αυτών των ανθρώπων είναι οι στερεάτροφοι πια. Οι στερεάτροφοι. Και είναι ικανοί για τη στερεάτροφη, γιατί εξαιτίας της συνηθίας, δια την έξιν, έχουν πια τόσο καιρό πνευματική και τόσο καιρό προχωρούντες πνευματικά, έχουν τα αισθητήριά τους τα πνευματικά γυμνασμένα, ώστε με αποτέλεσμα να μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αδελφοί μου, θα πρέπει να προχωρήσουμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ του καλού και του κακού. Θα πρέπει. Ο πιστός ο άνθρωπος θα πρέπει να προχωρήσει. Είπαμε μελετώντας την προς Εβραίους, εάν δεν προχωρούμε, έχουμε ένα μεγάλο κίνδυνο. Δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε για πολύ καιρό. Ύστερα από λίγο διάστημα θα πέσουμε. Γι' αυτό πρέπει να προχωρούμε. Και βλέπουμε, εδώ μας μιλάει των τελείων, για τους τελείους και τους πνευματικούς ανθρώπους. Είναι οι οποίοι εξαιτίας πια του ότι είναι πνευματικοί έχουν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα, μπορούν να διακρίνουν το καλό και το κακό. Εκεί είπε τα διαφέροντα. Έτσι είναι και εκεί. Το καλό και το κακό. Βλέπεις ότι υπάρχει διαφορά. Αυτό είναι καλό, εκείνο είναι κακό. Διαφορά. Εδώ λέει το καλό και το κακό. Στον Ιεζεκιήλ, στο μη δέλτα κεφάλαιο και 23 εδάφιο, μιλάει ο Θεός. Και λέει ότι θα δώσει στο λαό του ποιμένας. Αλλά ποιους ποιμένας θα δώσει ο Θεός? Τι θα είναι οι ποιμένες που θα δώσει ο Θεός? Όχι απλώς να τους μιλούνε, αλλά λέει μη δέλτα 23 εδάφιο. Μιλάει, θα δώσει ποιμένας και θέλουση διδάσκει των λαών μου. Τι θα τον διδάσκουν?
την διαφορά μεταξύ Αγίου και Βεβύλου. Οι ποιμένες εις το λαό του Θεού πρέπει να διδάσκουν το λαό του Θεού τη διαφορά η οποία υπάρχει μεταξύ Αγίου και Βεβύλου. Το Βέβυλο είναι το μη Άγιον, είναι το κοινό, το κοινό. Κοινό. Είναι κοινό το ένα, Άγιο το άλλο. Θα δώσω λοιπόν, είπε ποιμένες παραπάνω, και θέλουσι διδάσκει τον λαό μου τη διαφορά μεταξύ Αγίου και Βεβύλου. Και θέλουσι κάμει αυτούς να διακρίνωση μεταξύ ακαθάρτου και καθαρού. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός δίνει ποιμένες εις το λαό του. Για να διδάξουν το λαό να διακρίνει τι είναι Άγιον και τι είναι Βέβυλον. Τι είναι καθαρόν και τι είναι ακάθαρτο. Όχι για να τα μάθει ο άνθρωπος, να τα μάθει για να τα μάθει, να τα μάθει για να τα εφαρμόσει στη ζωή του. Γιατί ατυχώς πολλοί και από τους πιστούς ακόμη τα μαθαίνουν για να τα μαθαίνουν. Τα μαθαίνουν, ξέρουν τι λέει η Αγία Γραφή και μπορεί να σου πούν και σε ποιο μέρος της Αγίας Γραφής είναι, αλλά στη ζωή τους όμως δεν το ζουν, ζουν διαφορετικά. Βλέπουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά συνεχίζουν τη ζωή τους όπως συνηθίσανε, όπως κάποτε σκεφτήκανε. Κι όμως διακρίνουν μέσα από την Αγία Γραφή ποιο είναι το Άγιον και ποιο είναι το Βέβυλον. Ποιο είναι το καθαρόν και ποιο είναι το ακάθαρτο. Και τους ποιμένας τους δίνει ο Θεός για αυτό το λόγο. Να διδάξουν το λαό με σκοπό ο λαός διακρίνων, αυτό θα το δούμε παρακάτω, διακρίνων να αποφεύγει το κακό και να προσκολάται εις το αγαθόν. Ο πιστός αυτό πρέπει να κάνει. Να αποφεύγει το κακόν και να προσκολάται στο αγαθόν. Τώρα τι είναι κακόν και τι είναι αγαθόν θα το πούμε παρακάτω. Στο ίδιο βιβλίο, στο ΚΒ όμως κεφάλαιο του Εζεκίηλ, μιλάει για ποιμένας οι οποίοι δεν έκαναν αυτή τη δουλειά. Ενώ ο Θεός γι' αυτό τους βάζει, δεν έκαναν αυτή τη δουλειά. ΚΒ 26 εδάφιο. Οι ιερείς αυτής υθέτησαν τον νόμον μου και ευεβήλωσαν τα Άγια μου, ευεβήλωσαν τα Άγια μου. Μεταξύ Αγίου και Βεβύλου δεν έκαναν διαφορά. Δεν έκαναν διαφορά. Μεταξύ Αγίου και Βεβύλου δεν είδανε τη διαφορά που υπάρχει και δεν την έκαναν τη διαφορά. Όχι μόνο να τη δούνε, αλλά να την κάνουν, να πούνε αυτό διαφέρει και επομένως είναι απορριπταίο το Βέβυλον. Δεν το κάνανε αυτό. Λοιπόν, λέει ευεβήλωσαν τα Άγια μου. Τα Άγιά μου, μεταξύ Αγίου και Βεβύλου δεν έκαμαν διαφορά και μεταξύ ακαθάρτου και καθαρό και καθαρού δεν έκαμαν διάκριση. Μεταξύ ακαθάρτου και καθαρού δεν έκαμαν διάκριση. Και έκρυπτον τους οφθαλμούς αυτών από το Σαββάτον μου και ευεβηλούμην εν μέσω αυτών. Τότε ο Θεός είχε το Σάββατο, τώρα είναι άλλη η τάξη, η ηθική του Θεού. Λοιπόν, τι λέει εδώ? Έρχεται ο Θεός και βλέπει εκείνους οι οποίοι βεβηλώνουν τα Άγια του Θεού. Πώς τα βεβηλώνουν? Μη κάνοντας διάκριση μεταξύ καλού και κακού. Μη κάνοντας διάκριση μεταξύ ακαθάρτου και καθαρού. Βεβηλώνουν. Βλέπετε, ο Θεός δεν ευαρεστείται από μας όταν εμείς μέσα στη ζωή μας δεν κάνουμε αυτή τη διάκριση. Δεν διακρίνουμε τι είναι το αγαθόν και τι είναι το κακόν. Τι είναι το Άγιον και τι είναι το Βέβυλον. Μας είπε πρωτήτερα ότι γι' αυτό έδωσε τους ποιμένας. Εδώ λέει δεν έκανε. Και επομένως ο Θεός είναι δυσαρεστημένος, όπως δηλώνει παρακάτω. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή, ο Παύλος, γράφοντας για τους Ιουδαίους οι οποίοι εκαυχόντο, Ρωμαίους Β κεφάλαιο και εδάφια 17-18. Για να δείτε ότι δεν είναι οι θέσεις, δεν είναι το όνομα που έχει κανείς. Αλλά αν είσαι, λέει, Ιουδαίος, να είσαι εντοκρυπτό Ιουδαίος, δηλαδή ο εσωτερικός ο άνθρωπος. Όχι να μην, είναι το εξωτερικό, να είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, να είναι Ιουδαίος. Άμα δεν είναι εσωτερικός, ο εξωτερικός τι αξία έχει? Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα, στο Β 17-18 εδάφια. Ιδού, σύ επωνομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι εις τον νόμον και καυχάσαι εις τον Θεό. Μεταφράζοντάς το, σήμερα θα λέγαμε, να εσύ ονομάζεσαι πιστός, χριστιανός και αναπάβεσαι στο έργο που έκανε ο Θεός για σένα και καυχάσαι στο Θεό γιατί έκανε τέτοιο έργο για σένα. Ποιο έργο? Του Ιησού Χριστού. Και τι λέει τώρα? Και γνωρίζεις το θέλημα αυτού. Και εσύ το λες τώρα αυτό, ο χριστιανός το λέει, ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού.
και διακρίνεις τα διαφέροντα. Και τα διακρίνεις. Διακρίνεις τα ποιο είναι βέβυλο και ποιο είναι άγιο. Διακρίνεις ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό. Διακρίνεις. Και διακρίνεις τα διαφέροντα. Διδασκόμενος υπό του νόμου. Σήμερα διδασκόμενος από το Λόγο του Θεού. Και έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου. Ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως μέσα σε εκείνους που είναι στο σκοτάδι. Δεν λέμε σήμερα ότι ένας πιστός είναι φως, όντως. Γνωρίζει το θέλημα του Θεού, γνωρίζει τη σωτηρία του Θεού και φωτίζει τον κόσμο που βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι. Έχει εφαρμογή και εδώ τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και έχεις όλα αυτά. Αλλά παρακάτω όμως λέει ότι σε παιδευτείς και τα λοιπά. Ο διδάσκων λοιπόν άλλον τον εαυτό σου δεν τον διδάσκεις. Εσύ που πας να μιλήσεις τον άλλον δεν διδάσκεις τον εαυτό σου πρώτα. Για να δείξει εδώ πέρα ότι αφού διακρίνεις τα διαφέροντα, πρέπει διακρίνοντας τα διαφέροντα να κάνεις τη διάκριση στη ζωή σου. Μεταξύ Αγίου και Βεβύλου, μεταξύ αγαθού και κακού. Να κάνεις τη διάκριση. Μεταξύ καλού και κακού. Από όλα αυτά, αδελφοί μου, που μελετήσαμε ως αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι ο Θεός από το λαό του, ο Θεός από τα τέκνα του σήμερα, από τα τέκνα του, τους γυρεύει να προχωρήσουν πνευματικά, γιατί στην αρχή οι νήπιοι δεν μπορεί να κάνουν τέτοιες διακρίσεις φυσικά, κάνουν διακρίσεις, αλλά είναι χοντρές οι διακρίσεις. Όσο προχωρεί και γίνεται πνευματικός ο άνθρωπος, βλέπετε είναι πια όχι εκείνα που τα βλέπει και τα πιάνει, αλλά εκείνα που τα διαισθάνεται, εν πάση αισθήσει. Έχουν τα αισθητήρια για γυμνασμένα, ώστε να διακρίνουν σε λεπτές πια μορφές, όσο προχωρεί κανείς, όλο και σε λεπτότερες μορφές, να διακρίνει το καλό και το κακό, να διακρίνει το άγιο και το βέβυλο, να διακρίνει σε λεπτότερες μορφές. Και πρέπει να προχωρεί εκεί, γιατί τότε μόνο γίνεται τέλειος ο άνθρωπος του Θεού. Και η Αγία Γραφή, όταν μιλάει για εκείνους οι οποίοι πρόκειται να κληρονομήσουν τη Βασιλεία και αυτό, και του Θεού και να πάνε στον ουρανό, μιλάει για εκείνους οι οποίοι είναι τέλειοι, δηλαδή για εκείνους οι οποίοι βαδίζουν προς την αύξησή τους, προς την πρόοδό τους στην πνευματική, βαδίζουν προς την κατάρτισή τους στην πνευματική αυτή. Γιατί τέλειοι, υπό την απόλυτη έννοια βέβαια, δεν είμαστε ούτε θα φτάσουμε. Στο βήμα του Κυρίου θα φτάσουμε και ο Κύριος θα κρίνει ακόμη τις ατέλειές μας στο βήμα του. Αλλά τέλειοι υπό την έννοια ότι έχουμε μέσα μας την επιθυμία αυτή και τη διάθεση να προχωρούμε προς την τελειότητα. Ύστερα λοιπόν από όλα αυτά που είδαμε, ότι ο Θεός θέλει να διακρίνουμε μεταξύ του καλού και του κακού, μεταξύ του Αγίου και του Βεβύλου, δεν θέλει απλώς να διακρίνουμε, αλλά λέει να κάνουμε διάκριση. Δηλαδή η διάκριση αυτή να μην είναι μονάχα μια διάκριση στη γνώση μας, αλλά αυτή η διάκριση να γίνεται και βίωμά μας πια. Αφού διακρίνουμε ποιο είναι αγαθό και ποιο είναι κακό, τότε θα πρέπει να προσκολληθούμε εις το αγαθό. Αφού είδαμε ποιο είναι άγιο και ποιο είναι βέβυλο, πρέπει να απορρίψουμε το βέβυλο και να δεχθούμε στη ζωή μας το άγιο. Το άγιο. Ας προσέξουμε από την αρχή, θα πω κάτι. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει στην αρχή, δηλαδή όταν διακρίνουμε να πάρουμε και την απόφαση. Γιατί εάν δεν την πάρουμε την απόφαση και προχωρήσουμε, ύστερα είναι δύσκολο να ξεφύγουμε από τη θέση που προχωρήσαμε και τότε θα αρχίσουμε να γυρεύουμε δικαιολογίες, τότε θα γυρεύουμε αιτιολογίες και δικαιολογίες για να μένουμε στη θέση μας και να δικαιολογούμε τη θέση μας. Γιατί είναι δύσκολο πια, δύσκολο είναι ο άνθρωπος να ξεφύγει από μια θέση στην οποία προχώρησε και μάλιστα όταν τη διέκρινε πρωτήτερα ότι δεν είναι και η ορθή θέση. Λοιπόν, τώρα να δούμε αυτό το να κάνουμε διάκριση. Το να κάνουμε διάκριση, η Αγία Γραφή το λέει με πολλές λέξεις. Φεύγετε. Απομακρύνεστε. Στέλεστε. Βλέπετε, έχει ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή, και θα το δούμε τώρα αυτό, προτροπές που πρέπει να απομακρυνόμεθα. Από τι θα δούμε. Πρέπει να φεύγουμε. Όταν βρίσκονται μπροστά μας τέτοια πράγματα, να φεύγουμε από αυτά. Πρέπει να στέλεστε. Στέλεστε θα πει να συμμαζεύεστε εις τον εαυτό σας. Να μαζεύεστε, να απομακρύνεστε, απομακρυνόμενοι, να περιορίζετε τον εαυτό. Να πάβετε την επικοινωνία με πράγματα ή πρόσωπα που θα δούμε τώρα εδώ πέρα, τα οποία δεν είναι άγια, είναι βέβυλα, τα οποία δεν είναι αγαθών, αλλά είναι κακών. Στον Τιμόθεο, στη δευτέρα επιστολή του Τιμοθέου, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο ένατο. Το Θεούς, 1 Κορινθίους, 10 κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Αγαπητοί μου,
φεύγετε από τις ειδωλολατρίας. Να απομακρύνει ο άνθρωπος, να φεύγει από την ειδωλολατρία. Δεν είναι φρόνιμο για έναν πιστό να βρίσκεται μέσα σε καταστάσεις ειδωλολατρικές και να μην απομακρύνεται, να συγχρονίζεται με τις καταστάσεις αυτές. Μην ξεχνάτε ότι η Αγία Γραφή λέει «Φθύρουσι τα χρηστά ήθη εκακέσιν αναστροφέ». Φθύρουσι τα χρηστά ήθη εκακέσιν αναστροφέ. Όταν συναναστρεφόμεθα, όταν ερχόμαστε σε επαφή με πράγματα τα οποία δεν είναι αγαθά, όσο τέλειοι κι αν είμαστε, όσο κι αν έχει ισχυροποιηθεί η πνευματική μας θέση, μην νομίζετε ότι δεν θα μας επηρεάσουν παντελώς. Κάποια επιρροή θα ασκήσουν πάνω μας. Γι' αυτό λέει φεύγετε από τις ειδωλολατρίες. Σήμερα θα έλεγε κανείς, ειδωλολατρία δεν υπάρχει, γιατί δεν πηγαίνουμε να λατρεύουμε τα είδωλα, τα αγάλματα, και εμείς δόξα τω Θεώ δεν λατρεύουμε και άλλα πράγματα ακόμη τα οποία έχουν τη μορφή ειδώλων, όχι μόνο αγάλματα. Αλλά η ειδωλολατρία, αδελφοί μου, όπως φαίνεται μέσα στην Αγία Γραφή, είναι κάθε πράγμα το οποίο έρχεται να πάρει τη θέση του Θεού. Γιατί ο Θεός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου πρέπει να έχει την πρώτη θέση. Κάθε πράγμα το οποίο έρχεται να πάρει την πρώτη θέση μέσα στην καρδιά του ανθρώπου γίνεται η ειδωλολατρία. Η υπερβολική αγάπη, η αγάπη η περισσότερη από την πνευματική αγάπη της συζύγου προς το σύζυγο είναι η ειδωλολατρία. Ή του συζύγου προς τη σύζυγο είναι η ειδωλολατρία. Του πατέρα προς τα παιδιά ή των παιδιών προς τους γονείς είναι η ειδωλολατρία. Βλέπετε, πολλοί άνθρωποι κρέμονται από τα παιδιά τους, από τη ζωή των παιδιών. Πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά τους. Να μην πάθουν τα παιδιά τους τίποτα, και πάνω σε αυτή την αγάπη που έχουν για τα παιδιά, την παθολογική τους αγάπη, πολλές φορές κάνουν αβαρίες στην πνευματική ζωή. Αυτό είναι η ειδωλολατρία. Κάθε αγάπη η οποία έρχεται να πάρει τη θέση της αγάπης προς τον Θεό είναι η ειδωλολατρία. Φεύγετε από την ειδωλολατρία. Πάντα συνιστώ στους γονείς. Μην αγαπάτε υπερβολικά τα παιδιά σας και, όπως λέει, λαχταρά η καρδιά σας επάνω στα παιδιά σας. Γιατί πολλές φορές το βλέπουμε ότι ο Θεός έρχεται και τα αφαιρεί. Τα αφαιρεί. Και βλέπετε ύστερα τους γονείς εκείνους δεν μπορεί να σηκώσουν ξανά κεφάλι. Και εσύ πνευματικοί άνθρωποι. Δεν μπορεί να σηκώσουν κεφάλι. Γιατί ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη τους που ξεπέρασε την αγάπη του Θεού. Γιατί εάν υπήρχε η αγάπη του Θεού ανωτέρα, ο πιστός δεν λέει ότι δεν θα πονέσει, δεν λέει ότι δεν θα θλιβεί, δεν θα κλάψει, αλλά θα καταλάβει στο βάθος ότι ο Θεός ξέρει τι κάνει. Ο Θεός δεν κάνει κάτι ούτε για να μας τιμωρήσει, ούτε για να μας εκδικηθεί, αλλά ο Θεός τα πάντα τα συνεργεί στο αγαθόν για εκείνους που τον αγαπούν. Και θα ξέρει τι κάνει ο Θεός. Είδα τέτοιους ανθρώπους, είδα μέσα σε τέτοιο πένθος, σε βαρύ πένθος, να είναι η καρδιά τους ήρεμη, να είναι η καρδιά. Όχι ότι δεν πονούσανε, όχι ότι δεν κλάψανε, αλλά ξέρανε ότι ο Θεός έκανε το καλύτερο. Και εκεί αναπαύεται η καρδιά. Εάν δεν ξεπερνάει η αγάπη του Θεού την αγάπη των παιδιών, είναι δύσκολο να το υπερπηδήσει κανείς αυτό. Εάν δεν ξεπερνάει η αγάπη του συζύγου προς τη σύζυγο, είναι δύσκολο να το υπερπηδήσει. Ή τη συζύγου προς το σύζυγο, δεν μπορεί. Φεύγεται από την ειδωλολατρία, από κάθε τι που έρχεται να το αγαπήσει η καρδιά σας πιο πολύ από το Θεό. Η ασφάλεια για τους γονείς των παιδιών είναι να μην τα αγαπούν τόσο πολύ ώστε να ξεπερνούν την αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η ασφάλειά τους. Τότε ο Θεός θα τους αφήσει, τις ευλογίες αυτές. Αλλά όταν οι ευλογίες του Θεού, κάθε ευλογία του Θεού, έρχεται να εκτοπίσει το πρόσωπο του Θεού, ο Θεός την αφαιρεί. Την αφαιρεί για να μας προοδεύσει. Την αφαιρεί για να μας βγάλει ένα εμπόδιο το οποίο ίσως θα μας τύχιζε και την αιωνία ζωή ακόμη. Φεύγετε από την ειδωλολατρία. Φεύγετε από την ειδωλολατρία. Στο έκτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, στα κεφάλαια, στα εδάφια 18 και 20. Είναι κάτι που θα έλεγε κανείς, είναι παράξενο να λέγεται αυτό στους πιστούς. Παράξενο. Δεν είναι παράξενο, για να το λέει η Αγία Γραφή δεν είναι παράξενο. Γιατί είναι λιγάκι έτσι τραχή για τους χριστιανούς να το λέει. Αλλά για να το λέει ο Λόγος του Θεού σημαίνει ότι δεν είναι παράξενο ούτε τραχή. Στην Κόρινθο, παραδείγματος χάρη, που έγραφε ο Παύλος αυτή την επιστολή, συνέβαιναν αυτά τα πράγματα.
συνέβαιναν. Εάν δεν λάβουμε υπόψη μας τα λόγια του Κυρίου μας που λέει όχι οι πράξεις μας, αλλά οι σκέψεις μας προς την πράξη, είναι ήδη πράξεις, τότε καταλαβαίνουμε και εμείς σήμερα ότι έχει θέση μέσα στη ζωή μας. Λέει λοιπόν εδώ 1 Κορινθίους 6, 18 έως 20. Φεύγετε την πορνεία. Κάθε αμάρτημα που κάνει ο άνθρωπος είναι έξω από το σώμα του. Κάθε άλλο αμάρτημα. Αυτή όμως η αμαρτία είναι μια αμαρτία στο ίδιο του το σώμα. Και όταν ξέρουμε ότι το σώμα μας είναι ναός του Θεού, όταν ξέρουμε ότι εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, λέει ο Παύλος, θα πάω να προσκολλήσω τα μέλη που είναι μέλη του σώματος του Χριστού με μία. Δεν θα το κάνω. Φεύγεται λοιπόν, λέει, την πορνεία, γιατί κάθε άλλη αμαρτία είναι έξω από το σώμα του ανθρώπου. Αυτή όμως, αυτού του είδους όμως η αμαρτία είναι στο ίδιο το σώμα. Ή δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα σας? Δεν το ξέρετε, ώστε να μολύνετε το ναό του Θεού με τέτοια αμαρτία, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είσαστε, δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Γιατί αγοραστήκατε δια τιμής. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Τα οποία είναι του Θεού. Προσέξτε, γιατί αυτή την αμαρτία, του είδους την αμαρτία την ξεχωρίζει και λέει αυτή η αμαρτία σου κολλά σαρετσινιά και στο σώμα σου πια και τελειώνει. Την έχεις την αμαρτία. Βέβαια, ξέρουμε εμείς ότι όταν επιστρέψουμε με μετάνοια στο Χριστό, ο Θεός μας τακτοποιεί με ειλικρινή μετάνοια. Αλλά άκουσα κάποτε κάποιον που είπε, και είναι αλήθεια αυτό, βέβαια λέει, άμα καρφώσει ένα καρφί στον τοίχο, είναι ένα καρφί. Και άμα δεν πρέπει να είναι το καρφί, λες να το βγάλεις. Το βγάζεις το καρφί, αλλά μένει η τρύπα. Το καρφί βγήκε, αλλά μένει η τρύπα. Αυτού του είδους η αμαρτία είναι μια τέτοιου είδους αμαρτία. Μένει στο σώμα. Και πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος. Αδελφοί μου, ας μην την πάρουμε στη χοντρή της μορφή. Αν δούμε τον Κύριο που πει, ώστις ήδη προς το επιθυμίσαι, ήδη, τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ανάγκη κανείς, αλλά ένα βλέμμα με τέτοια αντίληψη είναι ήδη πράξεις. Σύμφωνα με εκείνα που είπε ο Χριστός. Μια καθαρή καρδιά δεν θα επιτρέψει στο βλέμμα της. Δεν θα επιτρέψει στη φαντασία της. Αλλά ακόμη προχωρούμε σε πιο λεπτό σημείο. Πολλές από τις σχέσεις που κατά τον κόσμο είναι νόμιμες. Πολλές σχέσεις που θα λέγαμε κοινωνικώς στέκονται. Όταν δεν υπάρχει πνευματικό ελαττήριο μέσα, εγγίζει τα όρια αυτής της αμαρτίας. Γιατί πολλές φορές λέει κανείς, δεν έκανα, αλλά κάτι είπα, κάτι είδα, κάτι... Είναι, εγγίζει ακριβώς τα όρια αυτής της αμαρτίας. Δεν είναι μόνο στην πράξη, στη χοντρή πράξη αυτή η αμαρτία, αλλά είναι και στις λεπτές αυτές μορφές. Γι' αυτό πρέπει το πνεύμα και η καρδιά του ανθρώπου να μένουν καθαρά σε αυτό το σημείο. Καθαρά. Κάθε σκέψη για μια σχέση, κάθε ιδέα, κάθε λόγος, κάθε πρέπει να είναι τελείως καθαρά. Εάν δεν είναι καθαρά, βλέμμα, ακοή πάνω σε αυτά τα πράγματα, εάν δεν είναι καθαρά, εγγίζει τα όρια αυτής της αμαρτίας. Τι μας λέει εδώ λοιπόν, φεύγετε την αμαρτία. Φεύγεται. Δευτέρα προς Τιμόθεο, Β' 22. Τους νέους. Και λέει, τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε. Στον Τιμόθεο όταν τα έλεγε αυτά ήταν νέος. Τις νεανικές επιθυμίες φεύγε. Και ζήτη την δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη, μαζί με εκείνους οι οποίοι επικαλούνται τον Κύριον, εκ καθαράς καρδίας. Να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους οι οποίοι επιζητούν το Θεό με καθαρή καρδιά, όχι με υπολογισμούς, όχι με σκοπιμότητες, αλλά με καθαρή καρδιά. Να συναναστρέφεσαι αυτούς τους ανθρώπους και μαζί τους να ζητάς την δικαιοσύνη του Θεού, την πίστη, την αγάπη και την ειρήνη, αποφεύγοντας τις νεανικές επιθυμίες. Πολλές φορές και εμείς οι χριστιανοί γονείς, όταν αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας,
ξέροντας ότι και εμείς σαν παιδιά περάσαμε από το δρόμο αυτό, λέμε είναι φυσικό. Ίσως βέβαια εμείς περάσαμε γιατί είμαστε εν διαμαρτία και γνωρίσαμε ύστερα. Γνωρίσαμε ύστερα το Θεό. Γνωρίσαμε. Γι' αυτό έρχεται εδώ και λέει τις νεανικές, απευθύνεται στους νέους και λέει τις νεανικές επιθυμίες θέλεις. Γιατί οι νεανικές επιθυμίες δεν είναι σοβαρές. Δεν είναι σοβαρές. Είναι εκτός τόπου. Ουτοπίες είναι. Εκτός τόπου είναι. Ουτοπίες. Και πολλές φορές και εμείς τώρα μέσα στις εκκλησίες, όταν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα των νέων, των παιδιών, ερχόμαστε και κάνουμε μια εσφαλμένη σκέψη. Λέμε να μπούμε στην ψυχολογία του παιδιού και να δούμε το παιδί τι γυρεύει. Μα το παιδί έχει κρίση, το παιδί έχει κατάρτιση. Ίσα ίσα, αν μπούμε στην ψυχολογία του, είναι μόνο και μόνο να καταλάβουμε πού θέλει να ξεκλίνει από την ευθεία, για να το βοηθήσουμε να σταθεί στην ευθεία. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Τις νεανικές επιθυμίες φεύγετες. Φεύγετες. Και να ζητάς μαζί με όλους εκείνους οι οποίοι από καθαρή καρδιά ζητούν το Θεό, επικαλούνται το Θεό, να ζητάς τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη και την ειρήνη. Και την ειρήνη. Το ίδιο λίγο παρακάτω, στο 23, άλλη κατηγορία τώρα. Τας μωράς και απαιδεύτους φιλονικίας παρετού, εξεύρων ότι γεννώσει μάχας. Ο πιστός ο άνθρωπος πρέπει να απομακρύνεται, να παρετείται, να αποφεύγει τις φιλονικίες, οι οποίες είναι μωρές και απαίδευτες. Να τις αποφεύγει. Δηλαδή, εάν πρόκειται να συζητήσεις σοβαρά για ένα πνευματικό θέμα, έστω και με έναν που διαφωνεί, θα το συζητήσεις, αλλά με σοβαρό τρόπο. Εκείνος θα πει τις απόψεις του, εσύ τις απόψεις σου, και θα αναζητηθεί μέσα από το Λόγο του Θεού ποια είναι η αλήθεια. Αλλά το να αρχίζει με φανατισμό, το να αρχίζει με πείσμα, να ανταλλάσσονται, να λέει ο καθένας στη θέση του και να μην προσπαθεί να ακούσει και τον άλλον και τι λέει. Να λέει ο άλλος και να λέει, να λες εσύ και να ακούς εσύ τον εαυτό σου τι λες και να μην σε ακούει ο άλλος, γιατί και εκείνος θέλει να σου πει τα δικά του. Να σου λέει και εκείνος τα δικά του και να μην σε ακούει εσένα τι θέλεις, γιατί εκείνος θέλει να πει τα δικά του. Και στο τέλος μπορεί να φύγετε και δυο και να πει ο καθένας στους άλλους: μωρέ του τάπα, τις μωρές και τις απαίδευτες φιλονικίες να παρετήσει. Γιατί να ξέρεις ότι αυτές δεν γεννούν τίποτε άλλο παρά μάχες. Γεννούν μάχες. Επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα συζητήσει κανείς, έστω και με αντιφρονούντας. Έστω και με αντιφρονούντας. Όχι, δεν θα σταθείς και να δεις την γνώμη του άλλου, να τη δεις και να τη σεβαστείς. Άλλο αν θα τη δεχτείς ή δεν τη δεχτείς, να τη σεβαστείς, ότι είναι ελεύθερος να έχει γνώμη και εκείνος. Και έχει αυτή τη γνώμη. Θα προσπαθήσεις να του πεις, εάν λες ότι έχεις την αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού. Μέσα από το Λόγο του Θεού. Και εκείνος το ίδιο. Εάν μέσα στην καρδιά μας υπάρχει εκείνο από το οποίο ξεκινήσαμε, να περισσεύσει η αγάπη μας, εν πάση αισθήση και νοήσει, ώστε να διακρίνουμε τα ενδιαφέροντα, τότε δεν θα υπάρξει περίπτωση που να μην συμφωνήσουμε, γιατί τότε θα υπάρξει η ικανότηση να διακριθεί η διαφορά και να ευρεθεί η διαφορά. Να ευρεθεί η διαφορά. Τας μωράς και απαιδεύτους φιλονικίας παρετού, εξεύρων ότι αύτε γεννώσει μάχας. Στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφια 1-15, γνώριζε δε τούτο, ότι εις τις έσχατες ημέρες, στους τελευταίους καιρούς, και αυτή είναι η καιρή που ζούμε σήμερα, είναι οι έσχατες ημέρες, θέλουσι ελθεί καιροί κακοί, θα έρθουνε κακοί καιροί, γιατί θα είναι οι άνθρωποι φύλαυτοι, θα αγαπούν τον εαυτό τους. Εκείνος που αγαπά τον εαυτό του νομίζει ότι η γνώμη του είναι η εκείνη που είναι. Αυτή είναι. Φύλαυτη. Θα είναι φυλάργυροι, θα αγαπούν το χρήμα. Θα είναι αλαζόνες. Θα είναι υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς. Απειθείς στους γονείς. Αχάριστοι, ανώσιοι. Άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάνδες, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεροι, έχοντες μεν
Τώρα μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε αυτές τις καταστάσεις. Μέσα τους υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αλλά εξωτερικώς είναι ντυμένοι με μία ευσέβεια. Και φαίνονται ως ευσεβείς. Έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, προσέξτε, υπάρχει διαφορά μεταξύ ευσεβίας και μορφής ευσεβίας. Όπως υπάρχει διαφορά μεταξύ ταπεινώσεως και ταπεινοφροσύνης. Μεταξύ ταπεινοφανίας. Είναι πολλοί που έχουν ταπεινοφάνεια. Δηλαδή φαίνονται ότι είναι ταπεινοί. Προβάλλονται σαν ταπεινοί. Και αυτό είναι μια επίδειξη. Είναι ταπεινοφάνεια αυτό. Άλλη είναι η ταπεινοφάνεια και άλλη είναι η ταπεινοφροσύνη. Να είναι κανείς ταπεινός πράγματι. Άλλος είναι ο ταπεινός. Ο ταπεινός δεν προβάλλεται. Ούτε ως ταπεινός προβάλλεται. Γιατί όταν προβληθεί ως ταπεινός είναι προβολή. Δεν είναι ταπεινοφροσύνη αυτό. Είναι ταπεινοφάνεια. Το ίδιο και εδώ. Μορφή ευσεβίας, όχι ευσέβεια. Έχουν σημαίνει μορφή ευσεβίας, ειρνημένη δε την δύναμη αυτής. Βλέπετε, δεν υπάρχει πραγματική ευσέβεια, γιατί έχουν αρνηθεί τη δύναμη της ευσεβίας. Και τι λέει? Και τούτους φεύγε. Απόφευγε τους. Απομακρύνουν. Φεύγε από κοντά από αυτούς. Οι οποίοι έρχονται, κάνουν τους ευσεβείς, αλλά η ζωή τους όμως κάθε άλλο είναι παρά ζωή ευσεβούς ανθρώπου. Γιατί τότε έχουν μορφή μεν ευσεβίας, ενώ έχουν, και αν δεν τα έχουν όλα αυτά τα πράγματα, και αν δεν τα έχουν όλα αυτά τα πράγματα, και ένα να έχουν, η ίδια η κατάσταση. Πάρτε το φύλλα αυτή μονάχα, αρκεί να αγαπούν τον εαυτό τους. Άμα αγαπά τον εαυτό του, είναι αρκετό για να μην είναι ευσεβής, αλλά να έχει μορφή ευσεβίας. Και τούτους φεύγε, λέει η Αγία Γραφή. Στη Δευτέρα Θεσσαλονικής, στο τρίτο κεφάλαιο, Δευτέρα Θεσσαλονικής, τρίτο κεφάλαιο, και εδάφιο 6. Ως τώρα βλέπαμε καταστάσεις, τώρα βλέπουμε πρόσωπα. Και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε στα πρόσωπα και θα φτάσουμε μέχρι προσώπων, όπως λέει η Αγία Γραφή τουλάχιστον. Που θα λέγαμε ότι ποτέ δεν θα πρέπει να κάνουμε τέτοια σκέψη, ότι πρέπει να απομακρυνόμεθα από αυτούς. Και όμως, η Αγία Γραφή λέει, προσέχετε και απομακρύνεσαι. Εδώ τώρα μας λέει, το έκτο εδάφιο. Σας παραγγέλλομαι δε αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να απομακρύνεστε από παντός αδελφού. Αδελφού. Να απομακρύνεστε από παντός αδελφού, ατάκτος περιπατούντος. Που περιπατεί άτακτα, πνευματικά άτακτα περιπατεί. Ατάκτος περιπατούντος. Και ουχή κατά την παράδοση την οποία παρέλαβε παρημών. Να απομακρύνεσαι από κάθε ονομαζόμενον αδελφόν, ο οποίος δεν περιπατεί κατά την παράδοση. Η παράδοση σήμερα είναι τούτη εδώ. Ό,τι παρέδωσαν οι Απόστολοι υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν περιπατεί κατά το Λόγο του Θεού, αλλά περιπατεί έξω και αντίθετα προς το Λόγο του Θεού. Περιπατεί ατάκτος, λέει εδώ.